Στο μυαλό των αξιωματικών και σε συζητήσεις τα λοιπά, από καιρό έχει αρχίσει η σκέψη ανατροπής του Παπαδόπουλου. Τι λίγο καιρό μετά την ανάληψη κυβερνήσεως από τον Μαργκεζίνη, θυμάμαι. Αρχικά ανακοινώθησε δύο-τρεις αξιωματικούς εμπίστους που είχε, που είμαστε κοντά στον Ιωαννίδη και ήξερε ότι δεν πρόκειται να διαρρεύσει από εμάς, και εν συνεχεία άρχισαν με τιμή των άλλων αξιωματικών. Την ανατροπή του Παπαδόπουλου βασικώς καθυστερούσε ο Ιωαννίδης. Ο υπασπιστής του Ιωαννίδη και έμπιστος συνεργάτης του, Γεώργιος Σταύρου, θυμάται τις διαφορές ανάμεσα στους δύο άντρες. Τι άνθρωπος ήταν ο Ιωαννίδης, πώς θα μας τον περιγράφατε? Τον αγαπούσαν όλοι οι νέοι αξιωματικοί. Είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Να αντιθέσει με τον Παπαδόπουλο, ας πούμε, ο οποίος είχε πολλούς φραγμούς για να πλησιάσει κάποιος. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης ήταν τότε επικεφαλής της πανίσχυρης στρατιωτικής αστυνομίας, της ΕΣΑ, η οποία τρομοκρατούσε, βασάνιζε και είχε ένα δίκτυο πληροφοριών σε όλη τη χώρα. Ήταν ο μόνος από τους προτεργάτες του πραξικοπήματος που μπορούσε να ελέγξει το στρατό. Ο Παπαδόπουλος το θεωρούσε τα μάτια και τα αυτιά του στο στρατό, αλλά και στενό του φίλο. Φίλος του και στενός, μάλιστα. Σε κάποιες περιπτώσεις που οι υπόλοιποι αξιωματικοί συνεργάτες θέλησαν να τον στριμώξουν, τον στήριξε ο Ιωαννίδης. Πήγε ο Ιωαννίδης και τους είπε ότι εγώ έχω τα όπλα, εγώ έχω τη δύναμη, καθίστε κάτω, δεν σας επιτρέπω να τον ενοχλήσετε. Οι σχέσεις Ιωαννίδη και Παπαδόπουλου ήταν σχέσεις δάμων και φιντίας, λέμε, για τον άντρα μου τουλάχιστον. Τον Ιωαννίδη τον είχα καλέσει στο γραφείο και τον ρώτησα και με βεβαίωσε και μου είπε σχέση ότι πράγματι εδέχθη ο στρατός να πάμε σε εκλογές εντός του 73, Νοέμβριο-Δεκέμβριο ή το αργότερο μέχρι Φεβρουαρίου του 74. Και κατόπιν αυτού μείνετε ήσυχοι.